Το ιατρείο στην πρώτη σερών την ιδιαίτερη πατρίδα του επισκέφτηκε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμαλής. Το κλίμα ήταν πολύ ζεστό και η υποδοχή θερμή, καθώς πολλοί κάτοικοι του χωριού συνομίλησαν με τον Υπουργό. Εκεί ο Πρόεδρος ξενάγησε τον συντοπίτη του Υπουργό στο ιατρείο. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Υποδομών και συντοπίτη μας Κώστα Καραμαλή. Ήταν ένα, όσο ό,τι αφορά το ιατρείο, το περιφερειακό ιατρείο της πρώτης, ήταν ένα πάγιο αίτημα, αίτημα πολλών ετών και βρήκε τη λύση του στις μέρες της υπουργίας του. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους των κατοίκων της πρώτης. Φυσικά θα τον περιμένουμε και κάποια στιγμή που θα γίνουν τα εγγένεια επίσημα. Γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο καιρό σε όλο το Δήμο Αμφίπολης, αλλά και εδώ στο χωριό του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να αναβαθμίσουμε κάποιες πολύ σημαντικές υποδομές. Μία από αυτές τις υποδομές έχει να κάνει με την ιατρική περίθαλψη. Και γι' αυτό το λόγο ήρθα σήμερα να επισκεφτώ το περιφερειακό ιατρείο εδώ στην πρώτη, το οποίο τελείωσε. Έχουμε μερικές εκκρεμότητες, Πρόεδρε, με μερικά μηχανήματα τα οποία θα πάρουμε και για εδώ στην πρώτη, αλλά και για το ιατρικό κέντρο και για το κέντρο υγείας στο Ροδολίβος. Και θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει εδώ πέρα την περιοχή την ευρύτερη, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται την απαραίτητη ασφάλεια που πρέπει να αισθάνονται σε περιοχές όπως εδώ της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, ο Σεραίος Υπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμφίπολης και συγκεκριμένα στο Ροδολίβος, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Στέργιο Φρανστανλή και τους τοπικούς άρχοντες. Ο Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Τύμβος Καστάς και η ανάγκη αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, εγκρίθηκαν έργα βελτίωσης βατότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφίπολης ύψος 500.000 ευρώ. Επιπλέον, από το πρόγραμμα επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας θα διατεθούν 14.259.000 ευρώ με την έμφαση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμφίπολης. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και συνδομότη μας Υπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ήρθε μας επισκέφτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέσαμε όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αφορούν το Δήμο μας, αυτόν τον μικρό Δήμο, τον ευλογημένο Δήμο, τον ιστορικό, αρχαιολογικό και συνάμα το πιο πολιτικό Δήμο της Ελλάδος. Ο κύριος Καραμαλής άκουσε τα προβλήματά μας, έδωσε στα περισσότερα λύσεις και ευελπιστούμε και σε όλα τα θέματα που του θέσαμε να δώσουμε λύσεις και σε όλα τα θέματα. Πιστεύω ότι θα είναι αρρωγό σε κάθε προσπάθεια για να καταστήσουμε και να αναδείξουμε το Δήμο Αμφίπολης, αυτόν τον ιστορικό Δήμο, ως ένα Δήμο ατμομηχανής, τουριστικής και προβολής του νομού Σερών. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Δήμαρχο, τον καλό φίλο, τον κύριο Φράσταλη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είχαμε την ευκαιρία να δούμε κάποια θέματα και κάποιες προτεραιότητες για ένα Δήμο, ο οποίος, όπως είπαμε και μέσα, είναι από τους πιο προβληματικούς Δήμους δημογραφικά στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε ήδη εντάξει αρκετά προγράμματα, είτε αυτά αφορούν την οδοποιία του Δήμου, είτε αυτά αφορούν αντιπλημμυρικά έργα που πιάνουν την ευρύτερη περιοχή, είτε αυτά αφορούν και άλλα μεγαλύτερα έργα, όπως πραγματικά το έργο πνοής για την περιοχή εδώ, το δράμα Αμφίπολη, το οποίο στις επόμενες μέρες δημοπρατείται η μελέτη για την σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του έργου, η οποία θα μας εξασφαλίσει και την πολυπόθετη χρηματοδότηση. Εγώ είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαι στη διάθεσή τους και θα χαρώ πολύ να έχω πιο συγκεκριμένες προτάσεις για έργα τα οποία μπορούν πραγματικά να αναδείξουν αυτή την περιοχή και νομίζω ότι το έργο το οποίο είναι, άμα θέλετε, σταθμός ή φάρος για την ευρύτερη περιοχή είναι να ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές και να δοθεί επιτέλους ο Τύμβος Καστά, να δοθεί σε όλο του το μεγαλείο, στο ευρύτερο κοινό.